Παραραράρα! Ακούτε Μητσοκάπα, Ζουκαρέντιο. Εγώ πεθαίνω, παιδιά τρελαίνομαι με όλες αυτές τις διασκευέ και όλα αυτά. Αυτή τη μουσική, τη λίγο σαν παλιακή, αλλά από κάτω έχει ας πούμε ένα... Καινούριο, υφολογικό, και ένα beat, και ένα τέλο πάντων έτσι μου ήρθε τώρα το θυμήθηκα γιατί τα ακούγα πολύ το καλοκαίρι. Και όπου κάνει Ζούκα πάρτι, το Ζούκα ρέντιο πάρτι, και ο Μτσοκάπα, τα λένε με. Τον αγαπώ. Ε, τι μου κάνετε, Γεια σα, η Μαρία Σολόμου, πιο σοφή από ποτέ πια, καθότι περνάνε τα χρόνια. <χω> και εγώ γεμίζω σοφία, πιο λίγο νερό. <χω> Αχ, τα νέα σα. Έχουμε κανένα συνταρακτικό, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν έχω κάτι συνταρακτικό που ήθελα να σας το διαβάσω, ρε γαμότο. Αυτό που... Αχ, Παναγία μου, μαζεύω διάφορα από το Instagram... και μετά τα, τα κάνω λίγο screenshot και τα λοιπά... γιατί λέω αυτό θα είναι ωραίο να το διαβάσω και μετά το ξεχνάω. Ξέρετε αυτά τα προβλήματα που έχω εγώ, ε. Καθίστε, περιμέντε. Α, ξέρω αν πρέπει να το διαβάσω αυτό. Ε, βγήκα κάποια στιγμή και είπα... Σε ένα, σε ένα, στο Μαρία τη Νύχτα που μίλαγα με την ε, Λένα τη Χαρλαμπούδη. Και κάναμε πλάκα και έλεγε ρε παιδί μου: Έχω παράπονο που δεν μου έχει στείλει κανεί τικ πικ Λέω και εγώ λέω: Ξεστή, όταν είχα ξεκινήσει το Instagram, επειδή δεν ήξερα να βλέπω τα μηνύματα που, που έρχονται κτλ. Τα, ε, τα ανακάλυψα δύο χρόνια μετά τα εισερχόμενα. Και γενικώ, επειδή εμένα το Instagram μου βασίζεται περισσότερο, δηλαδή 80% είναι γυναίκε. Πολύ λίγο. Και έλεγα, όταν μου ήρθε η πρώτη τικ και είπα, εντάξει, με θεωρούν γυναίκα. Έχετε τρελαθεί, ε. Έχετε, έχουνε σαλτάρι. Παίρνω 10 τικ την ημέρα. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι καθαρή βλακεία. Είναι μια καθαρή βλακεία ε, που δεν καταλαβαίνω το μυαλό των αντρών πραγματικά. Τι σκέφτεστε. Και είναι ένα θέμα προσυζήτηση αυτό. Το είχαμε κάνει και με την ε, τη Five Minute Mom, τη φοβερή αυτή περσόνα, εννοώ, ότι ήταν η συνέντευξη. Ποιο ο λόγο, Υπάρχει μια τάση σε αυτό, σου στέλνω δίκπικ, α πούμε, γιατί σε θεωρώ έτσι κάπω. Δεν το καταλαβαίνω ρε παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκε, πραγματικά θα ήθελα μια γυναίκα να μου απαντήσει, που θα δούνε την δίκπικ και θα βγουν: δούνε... α, α, να απαντήσω. Βάσει δηλαδή κάποιου μεγέθους, γιατί ξέρετε αυτά τα πράγματα πώ γίνονται. Μπορώ να σου φωτογραφίσω εγώ τα πόδια μου και να νομίζω ότι είμαι Ναόμι Κάμπελ, α πούμε, δύο μέτρα. Λέω μία αντιστοιχία. Η φωτογραφία είναι μια φωτογραφία η οποία είναι τραβηγμένη από διάφορα σημεία που να φανεί κάτι κάπω. Και το προσπερνάμε αυτό. Αυτό είναι το ένα που δεν καταλαβαίνω. Το άλλο είναι έστω ότι είναι απόλυτα ρεαλιστική και έστω ότι αυτό που βλέπεις αυτό και θα συναντήσεις από κοντά. Πας βάση με για να βγεις με έναν άνθρωπο, Ή δίνει αυτό κάτι ας πούμε στο να πεις έλα καλησπέρα τι γίνεται. Αλήθεια! Σοβαρολογείται! Εμ... Πιστεύω ακράδαντα αυτή τη στιγμή και θα το πω και φαντάζομαι ότι θα μου έρθουν μετά όχι dick πικ και δεν ξέρω και μουτζες, αλλά χέστηκα κάπως. Τα προβλήματα των αντρών που στέλνουν dick πικ ας πούμε, αν δεν είναι ο σου και παίζεται κάποιο ερωτικό παιχνίδι, είναι τουλάχιστον, ας πούμε, σοβαρά. Δηλαδή πάτε λίγο highway. -well. highway. -well. Φοβερή πλατφόρμα, διαδικτυακή πλατφόρμα ψυχολογική. Ε, ψυχολογικής, πώς λέγεται, διαδικτυακή πλατφόρμα ψυχολογικής υποστήριξης. Πείτε το πρόβλημά σας, πείτε, γουστάρω να στέλνω dick pic, ας αριστερα αριστερά-δεξιά, μπάς και μου απαντήσει κάποια σολομού ή κάποια ελενίτσα ή κάποια ψωροκόστενα. Γιατί πώς αλλιώς θα βγάλω γκόμενα αν δεν δείξω το μέγεθος του μωρίου μου. Γιατί δεν μπορώ να δείξω τα μούτρα μου ή οτιδήποτε άλλο, α πούμε, γιατί δεν λένε. Οπότε μπα και μπερδευτεί καμιά χαζή. Πάτε λίγο στη highway. Ξέρετε τι εύκολο που είναι. Αντί να βγάλετε, α πούμε, την dick pic να τη στείλετε, ανοίξτε το κινητό, μπείτε στην εφαρμογή, απαντήστε πέντε, με πέντε προτάσει, α πούμε, στο πρόβλημά σα. Επιδειξιομανία. Ξέρω <laughs> εγώ, φέρει πίν, λέω τώρα δανείζομαι κάτι. Και θα σα ματσάρουν με έναν άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά. Και είναι σοβαρό να μιλάμε με κάποιον άνθρωπο. Έστω και αν νομίζουμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Εγώ σα λέω ότι, money, 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 την τελευταία εβδομάδα ξέρω 50 ανθρώπου που έχουν πρόβλημα. Money, Money. Λοιπόν, και επικοινωνεί από το σπιτάκι σου, από το γραφείο σου. Έχει πάρα πολλά θετικά το να μπορεί να το κάνει αυτό από την άνεσή σου του σπιτιού σου, ανά πάσα στιγμή και ώρα. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή μετά τη δουλειά να μπει στο αυτοκίνητο και να πα μισή ώρα διαδρομή, 9 ώρα το βράδυ να κάνει ραντεβού. Έχει γύρει σπίτι, σπίτσα, έχει φάει, έχεις κάνει τον μπάνιο, έχει χαλαρώσει έχει κάτι στον καναπέ σου, ανοίγει, μπαίνει και κάνει μία ώρα την επικοινωνία σου με τον άνθρωπο. Τα ματσαρίσματα είναι δωρεάν, μέχρι να βρει αυτόν που σου ταιριάζει. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά, και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουν οι περισσότεροι. Όλοι έχουμε ανάγκη, πόσο μάλλον κάποιοι άλλοι. Ε, θα σα δώσω και έναν κωδικό για έκπτωση, Σολομού 15, 15% στην αγορά του πρώτου σα πακέτου. Και θα δείτε, θα με θυμηθείτε. Υπάρχει κόσμο που μου στέλνει και μου λέει ευχαριστώ. Γυναίκε βασικά. Δεν μου στείλει κανένα άντρα. Ναι, 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 θα το αναλύσουμε και άλλο παρακάτω, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχετε απορίε. Ε, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω και ξεκίνησα είναι ότι πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να το πω ευγενικά, στον εγκέφαλο κάποιων ανθρώπων. Δεν νοείται αυτό το πράγμα. Να πιστεύει ότι μπορεί κάτι να πετύχει, στέλνοντα ένα dick pic. Εγώ το είπα εν είδη αστείου, γιατί ακούω από τι φίλε μου ότι παίρνουν την και δεν το καταλαβαίνει και κανείς κανεί, α πούμε. Τεν... Για... Ποιο ο λόγο. Α μου πει κάποιο, ένα λόγο, δηλαδή για να στέλνουν οι άνθρωποι, πάνω να πει ότι κάποιοι αντιδρούν. Ποιε αντιδρούν, ρε παιδιά. Α μου στείλουν μερικέ γυναίκε να μου πούνε Ναι, εμεί ψαρώνουμε. Θέλουμε να το δούμε αν ταιριάζει. Και θα πω εγώ εκεί. Δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση αν συνάδει η Μούρη με, με, τον από κάτω κόσμο ή αν το μέγεθος είναι wow. Δεν έχει σχέση στο πώς θα περάσεις. Δεν έχει. Ε, μέσα σε όλα μου ήρθε και ένα μήνυμα. Θέλω, δεν μπορώ να μην το διαβάσω. Είναι τραγικό βέβαια, αλλά θα το διαβάσω. Υπομονή. Καλησπέρα. Θα <σχ> για στο στόμα μου. Αν σου έδινα περί... Περίμενε, καλυτερεύει. 300 ευρώ. Το έχω κάνει και μ' αρέσει να είμαι η γυναικεία τουαλέτα. Αλλά πάντα ήθελα να πω, να πιω τα κάτουρα μιας στο ποιού. Τα 300 ευρώ τα δίνω σαν κίνητρο. Κίνητρο. Μια και είναι περίεργο γούστο, δεν θέλω να προσβάλλω. Να σκαλάγω, μου καλό. Αν δεν θες, συγγνώμη για την ενόχληση. Πώς αντιδράς ρε παιδί μου σε αυτό. Έχω, δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι είναι τρόλ. Θέλω να πιστεύω ότι είναι τρόλ. Γιατί, να σου πω κάτι. Το 300 ευρώ, το ότι βάζεις μια τιμή σε ένα γούστο, πες ότι εγώ ήμουν μια τρελή κίνκι. Και τα έκανα αυτά. Και γούσταρα. Πέρα του γεγονότος δεν έχω απαντήσει ποτέ σε μήνυμα στο Instagram. Ποτέ. Είσαι άγνωστο άνθρωπο. Δεν, ε, δεν παίζει αυτό το πράγμα ούτε ερωτικά ούτε για κανέναν λόγο εκτό και είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και έχει να κάνει με δουλειά και πρέπει να βοηθήσω κάπω και καταλάβω την legit αυτό που μου στέλνουν και μπω στη διαδικασία να απαντήσω. Ε, δεν δε, 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 δε μου έχει τύχει ποτέ, δηλαδή, πώ να σα πω, Έστω ότι ο Μπρατ Πιτ παράταγε την καινούργια του Γκόμενα και αποφάσισε ότι είμαι ο έρωτα τη ζωή του, μάλλον δεν θα απαντούσα. Το θεωρώ τραγικό. Πάει αυτό. Αλλά έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα τύπου να σου κάνω αυτό, να μου έκανε εκείνο. Εντάξει. Οκ. Okay, μπράβο. Συγχαρητήρια. Ε, το να βάλει μια τιμή η οποία είναι 300 ευρώ σε κάτι τέτοιο, σου λέει από τη μία, σου λέει θα τη πω έτσι σε ένα συμβολικό ποσό. Γιατί αν τη πω ξέρω 5.000 θα προσβληθεί. Υπάρχει και αυτή η σκέψη από κάτω. Βέβαια, αν τη πω 5.000. Μην πει ναι. Και μετά σιγά μην τόσο 5.000. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγμα... Είναι πραγματικέ προτάσει αυτέ. Πιστεύει κάποιο μου ότι θα τρελαθώ. Υ υπάρχει αυτή η ψαλίδα που από τη μία δεν με φλερτάρει κανεί γιατί σου λέει αυτή θα δαγκώσει. Μπορεί να έχει γκόμενο, δεν ξέρουμε τι τρέχει και όλα στη ζωή τη, είναι όλο μισό-μισό. Και από την άλλη μου στέλνουν τέτοια. Λοιπόν, ηρεμήστε και σταματήστε, γιατί να σα πω και κάτι. Δεν τα ανοίγω εγώ αυτά. Τα βλέπει άλλο. Έχω αποφασίσει ότι αυτά τα μηνύματα όλα με το βελάκι που πας και να τα κοιτάει άλλος για μένα. Μη θυμώσει. Κι άλλο. <Κι> Έχοντας πει αυτά, έτσι αυτό το ωραίο είχα για αρχή. Μεγάλη γυναίκα πια εγώ. Σας παρακαλώ, φύστε με. Με χώρισε έτσι ξαφνικά μετά από... Έτσι ξαφνικά. Μετά από δέκα χρόνια, ε. Έτσι ξαφνικά είναι όλα αυτά. Τα χρόνια γάμου, οι σχέσει. Μαρία μου, καλησπέρα, σου γράφω βράδυ του Σεπτέμβρη από την όμορφη Βιέννη. Βιέννη. Είμαι 32. Και έχει ένα μήνα που με χώρισε ο άντρα μου. Αυτό 38, έτσι απλά. Σου γράφω περιληπτικά το σενάριο τη ζωή μου μαζί με τον άντρα μου. Τον όρισα στα 22, αυτό 28. Ερωτευτήκαμε παράφορα, παντρευτήκαμε για νομικού λόγου. Αν δεν είχε άδεια παραμονή στη χώρα. Πέρασα μια ζωή από το μηδέν. Δεν είχαμε ούτε ένα ευρώ και έχουμε φτάσει μετά από 10 χρόνια σε ένα πολύ καλό επίπεδο ζωή. Σημείωση: Είμαι καλλιτέχνη χορεύτρια και ακροβάτησα. Τι ωραία, ρε παιδί μου. Πω, πω ωραία, ε. Τι άγχο κι αυτό. Πω, πω. Και τα τελευταία τέσσερα χρόνια ασχολούμαι με το content creator χωρί να υπάρχει πρόβλημα στη σχέση μα. Έτσι μου έλεγε τουλάχιστον Έχουμε τρία χρόνια που ζούμε Γερμανία και του τελευταίου πέντε μήνε μετακομίσαμε Βιέννη, γιατί απλά μα αρέσει η πόλη. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ούτε μαλώναμε για χαζομάρε. Π.χ. βγάλαμε μια φωτογραφία. Έχουμε ταξιδέψει τα τελευταία χρόνια όλη την Ευρώπη. Γενικά ζωή χαρισάμενη που εν τέλει το ζούσα μόνη μου. Παρένθεση αυτό τέρμα negative, εγώ τέρμα positive. Και έρχομαι τώρα, ένα μήνα πριν, πήγε Ελλάδα για πέντε μέρε. Γύρισε και μου μιλούσε για μια καλύτερη Ελλάδα από εκεί που την έβριζε. Το ακούω εγώ και τον ρωτάω: Θε να γυρίσουμε? Όχι, μου λέει απλά ενημερωτικά. Εν κατακλείδη, μετά από κάποιε μέρε, εφόσον είδα μήνυμα ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά, τον ρώτησε τι έχει συμβεί, τι έχει και τι συμβαίνει, και μου είπε ότι δεν είναι πλέον ερωτευμένο μαζί μου εδώ και πάνω από ένα χρόνο και δεν είναι ευτυχισμένο. Συν το ότι έχει γκόμενα εδώ και τέσσερι. Αυτό θα σου λέω εγώ τώρα, κατευθείαν θα σου το Συνάτε, έχει εδώ και τέσσερι μήνε από το Insta. Μια παλιά του συνάδελφο από τη δουλειά από Ελλάδα, χρονών 33, χωρισμένη με μωρό. Έχει γκόμενα από το Insta. Τι είναι, 12. Παρένθεση, ο άντρας μου δεν θέλει μωρό. Ούτε εγώ μέχρι στιγμής. Τον ρώτησα κιόλα αν θέλει να κάνουμε παιδί, αν θέλει να γεμίσει κάποιο κενό του με ένα παιδί και μου απάντησε για ποιο λόγο να είμαι δυστυχισμένο. Οκ. Okay. Να μην με μου ήρθε κανονικά βόμβα στα δόντια, διότι δεν ένιχθε ούτε ένα σημάδι, τίπολα, τίποτα. Όλα ήταν σούπερ, σεξ, ερώτα, διακοπέ, ταξίδια, λεπτά, όλα. Όταν μου τα είπε όλα αυτά, μου είπε ότι προσπαθούσε να το διαχειριστεί μόνο του, χωρί να ξέρω κάτι, αλλά δεν τα κατάφερε και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην θέλει να προσπαθήσουμε μαζί ενώ ξέρω, του πρώτην ακόμα και ελεύθερη σχέση και μου είπε δεν μπορεί να μας μοιράζεται. Μας μοιράζεται. Α, και τις δύο. Να μας μοιράζεται. Ναι. Του είπε ότι πρέπει να πάρουμε χρόνο χώρια για να καταλάβει τι θέλει. Του είπε επίση πολλές λύσεις για το που να πάει αυτός. Όμως επέμενε ότι πρέπει να πάει ξανά η Ελλάδα για να καταλάβει τι θέλει και βέβαια. Προφανώς και έχουμε καταλάβει το μυαλό του είναι στην γκόμενα, γι' αυτό το παίρνω χρόνο στην ελευθέθεια. Έλειπε 15 μέρες, αυτές τις μέρες μιλούσαμε μηνύματα, αλλά έβλεπε έναν άλλον άνθρωπο, έναν φίλο μου, όχι τον άντρα μου. Μέσα σε αυτές τις μέρες... Που έπαιρνε χρόνο στην Ελλάδα, μου είπε πήγε σε ψυχολόγο και ότι έχει παιδικά τραύματα, το σύνδρομο τη επιβίωση και breakdown. Σκέφτεται μονίμω το μυαλό του χωρί σταματημό, μου ανέφερε πράγματα που δεν μου έχει πει ποτέ ήξερε ότι είχε περάσει δύσκολα αλλά και πάλι δεν τον δικαιολογώ στο να μου κρύψει τόσο καλά όλο αυτόν τον καιρό τα συναισθήματά του προς εμένα και εγώ να ζω στο ροζ μου σύννεφα και... έχει ψυχολογικά εν τέλει και εξίσου το αποτέλεσμα με τη σχέση μας και εξίσου το αποτέλεσμα... μου είπε ότι με αγαπάει και θέλει να με φροντίζει και να ξέρει αν είμαι καλά αλλά πως να γίνει, τι να το κάνω ενώ ξέρω ότι δεν με ποθεί άλλο, ακόμα και στο σεξ θέατρο για να μην καταλάβω τίποτα, ζω μια παράνοια πραγματικά. Μου είπε θέλει να βρει την ευτυχία του, την είχε βρει την ευτυχία μαζί μου, αλλά την έχασε. Συγγνώμη κύριε, την ευτυχία μπαλάκι του τέννη και το βρίσκει και το χάνει. Θέλει να χωρίσουμε ανθρώπινα και να μην χαθούμε σαν άνθρωποι. Σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε, τώρα δεν γίνεται, δεν μου, δεν μου, έχει τελειώσει από εμένα. Δεν με άφησε να μου τελειώσει. Αυτό το γιατί με τρώει και πιέζεται το μυαλό μου. Μου έλεγε θέλει να γεράσουμε μαζί μου, στέλνε βίντεο ηλικιωμένα ζευγάρια και όχι πριν πέντε χρόνια, τώρα πριν δύο μήνε. Κανονίζαμε το επόμενο ταξίδι μα τον προ... περασμένο μήνα. Στα λέω αυτά για να καταλάβει ότι δεν είχε κάποιο σημάδι ανησυχία. Μέσα στα χρόνια μα πάντα το αν είναι ερωτευμένο και ευτυχισμένο, και μου έλεγε ναι. Έτσι απλά για να μου το λέει, μάλλον για να το πιστέψει και ο ίδιο. Έχει εδώ και μια εβδομάδα, έχει μαζέψει τα ρούχα του και έχει φύγει η Ελλάδα. Δεν μιλάμε, αλλά βλέπει τι κινήσει μου στα social. Σκέφτηκα να τον μπλοκάρω για να μην πηγαίνει το ρημάδι το χέρι στα μηνύματα, αλλά εν τέλει τον έκανα σίγαση σε όλα. Μπράβο, κορίτσι μου. Μου είναι πάνω από τι δυνάμει μου. Ξέρω, είμαι δυνατή και πάντα τα καταφέρνω, αλλά έχω γονατίσει. Σκέφτηκα ακόμα ότι μπορεί να περνάει η κρίση και ακόμα και με αυτά που μου έχει κάνει, είμαι με την ελπίδα ότι θα γίνει επανασύνδεση. Δεν ξέρω γιατί, το αισθάνομαι. Και έρχομαι στο διαζύγιο. Τι να κάνω, δεν ξέρω, δεν θέλω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Απ' την άλλη, σκέφτομαι να πάρουμε διαζύγιο άμεσα, και ό,τι γίνει ο χρόνο θα δείξει. Απ' την άλλη, δεν έχω τη δύναμη να ασχοληθώ με αυτό. Αυτά τα λίγα μέσα σε ένα μήνυμα. Σε ευχαριστώ που μάξω. Και λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό για τα ζευγάρια που μένουν μαζί για πάντα και τι ωραία που υπάρχουν τέτοια ζευγάρια Ωραία, αυτό ήταν ένα τέτοιο ζευγάρι που ήθελε να μείνει μαζί για πάντα και σκεφτόταν τι ωραία που θα γεράσετε και τι ωραία που στέλνατε τις φωτογραφίες και τα ρίλ και όλα αυτά. Και μέσα σε κλάτς γίνεται αυτό. Θα σου πω κάτι. Να μην πω 1000% θα πω 95% η κατάσταση είναι η εξής. Αυτός γνώρισε μια γκόμενα και ερωτεύτηκε. Αυτά τα ξαφνικά, το από το πουθενά και το τίποτα, ενώ είμαστε καλά, ε, θέλω να χωρίσουμε. Και καλά που το έκανα και έτσι, ε. Θέλω να σου πω ότι είναι τίμιο. Είναι τίμιο. Έχουμε δει τέρατα να συμβαίνουν αριστερά-δεξιά. Με τρόπου χωρισμού και ε, ε, ξεφτιλίκια και αλλαγή συμπεριφορά, και να πιέζονται να κάθονται και να μην θέλουν να το πούνε, ε, και να γίνεται η σχέση κόλλος ρε παιδί μου, και να υπόνονται τέρατα προ το τέλο, α πούμε, και να, να δημιουργηθεί. Ξέρει, αυτό που κάνουν οι άντρε που νομίζουν πιο σωστό. Ε, θα αντέξω όσο θα αντέξω, θα κάτσω εκεί και πιέζονται, 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 και ξαφνικά έρχονται να σε μισούνε. Ενώ δεν έχει κάνει τίποτα. Μόνο και μόνο που κάθονται εκεί. Και θέλουν να πάνε αλλού. Το θέμα είναι, το πλασάρουν αυτό και συνήθω ω τη ελευθερία μου. Δεν μπορώ, με κούρασε όλο αυτό. Και τελικά θέλουν μια λιγκόμενα, είναι τόσο απλό. Ε, τουλάχιστον αυτό κατευθείαν 0 το πήγε. Είναι σοκαριστικό για σένα, γιατί δεν το περίμενε. ορίστε, από τη μία. Απ' την άλλη, ε, αν και τεσ... μέσα σε τέσσερι μήνε που ερωτεύτηκε, γιατί αυτό είναι έρωτα. Αυτό είναι έρωτα. Δεν είναι ε, κάτι άλλο. Αυτό τη γνώρισε στο Instagram και δεν είχαν βρεθεί ποτέ μόνο τώρα που πήγε Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνει κι εσύ. Γιατί σου λέει έχει σχέση τέσσερι μήνε από Instagram. Η τύπη σαν στην Ελλάδα. Εσεί μένετε στη Βιέννη. Δηλαδή, δύο τα τινα. Ή είχετε ξαναπάει η ξαναπαει ή είχε ξαναπάει αυτό μόνο του, ή κάτι έχει γίνει και δεν στο έχει πει που αποκλείεται γιατί μένετε μαζί, θα ήξερε ότι θα έχει λείψει για να τη δει. Ή όχι, έχουν κάνει τίποτα FaceTime, τίποτα μηνύματα, αυτά τα παιδικά του Instagram, και πήγε τώρα στην Ελλάδα για να τη δει από κοντά. Πόσο δηλαδή. Και την ξέρει κιόλα. Αυτό μα είπε ότι την ξέρει, ότι είναι παλιά συνάδελφο του, όχι αυτή, αυτόν. Άρα έχουν ξαναβρεθεί στο παρελθόν, αλλά τώρα κάπως φούντωσε. Κοίτα, το καλύτερο πράγμα από όλα στο χωρισμό είναι να σου πει ο άλλος ειλικρινά, ξέρεις, δεν είμαι ερωτευμένο μαζί σου πια, σε αγαπάω πάρα πολύ, αλλά είμαι 38 χρονών είναι ο άνθρωπος, έτσι. Ε, δεν τελείωσε η ζωή για μένα, δεν θέλω να το προσπαθήσω άλλο, θέλω νομίζω να προχωρήσω. Χωρίς να έχει βρει την κόμενα. Κανένας Κανένα άντρα σε αυτή την ηλικία δεν χωρίζει την κόμενά του αν δεν έχει υπόψη του κάτι άλλο. Υπόψη είναι και ευγενικό αν δεν έχει ήδη κάτι άλλο. Αυτή η παπάντζα του να μείνω λίγο μόνο μου να δοκιμάσουμε σημαίνει ότι από πίσω υπάρχει κόμενα. Κανεί δεν φεύγει έτσι απλά. Κανεί δεν έχει τέτοια αρχίδια, παιδιά. Ούτε καν εμείς. Υπάρχουν γυναίκε που φεύγουν, φεύγουν για τον εαυτό του και λένε Δεν με ενδιαφέρει κανεί. Μας... όταν μα ζαλίζεται πια ο έρωτα, α πούμε, λέτε, Μόνη μου καλύτερα, ρε φίλε. Θα βγω να φλερτάρω σαφέστατα, θα βγω να τα πιω με τι φίλε μου σαφέστατα, να ξεχαστώ, να δω πώ είναι η ζωή ή να κάτσω σπίτι να κλάψω λιγάκι, γιατί δεν με καλύπτει αυτό που έχω. Δεν μπορώ να είμαι. Αλαλαλαλαλαλα. Χωρίζουμε. Μετά από δέκα χρόνια. Και δεν θέλει να σπάσει κι αυγά. Θέλει να το κάνει ήπια. Κοίταξε να δεις. Επειδή μου έχει τύχει δύο φορέ στη ζωή μου εμένα αυτό το πράγμα, να είμαι καλά σε σχέση, πίσω από και σε σχέση, όχι κόκκινα, αλλά καλά, πολύ καλά, ρε παιδί μου, και να ερωτευτώ μέσα σε μισή ώρα και να τα, να τα κάνω όλα πουτάνα, να χωρίσω. Να χωρίσω, να χωρίσω. Δηλαδή η ταχύτητα που έφυγε το ερωτικό από εκεί και πήγε αλλού, γιατί όταν φεύγει το ερωτικό και πας αλλού, χωρίς το ερωτικό το προηγούμενο, θες να γίνετε φίλοι, θες να είναι καλά, ε, θες να σε αγαπάει, να τον αγαπάς, μη σου πω να λέτε και τα νέα σας. Όταν φεύγει το ερωτικό ξαφνικά γίνεσαι ξάδερφο. Και στο... αν έχει φύγει και από του δύο, που είναι σπάνιο να είναι ταπ ταυτόχρονα, είναι πάρα πολύ πονετικό. Πάρα πολύ πονετικό. Βέβαια, θα σου πω και το εξή. Η εποχή μας πια, επειδή είναι όλο αυτό το fast food με τα κινητά και τα Instagram, ε, τίποτα δεν λέει ότι αυτό το τέσσερι μήνε από το Instagram και πάω Ελλάδα για 15 μέρε θα κρατήσει ή θα ισχύει. Δώστε ένα μήνα. Παιδιά, ένα μήνα είναι πάρα πολύ βασικό. Μέσα σε ένα μήνα γίνονται όλα πια. Ε. Μέσα σε ένα μήνα μπορεί να ερωτευτή, ξερωτευτή, τσακωθεί, γίνει τοξικό, μαλλιοτραβηχτή, χωρίσει, ε, τα κάνει όλα. Και τον ξεχάσει κιόλα. Νιώθω ότι μπο... Δεν νιώθω ότι είναι τέτοια περίπτωση, βέβαια. Δεν νιώθω. Νιώθω ότι είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Κάποια σφινιά έχει φάει αυτό στο κεφάλι, μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω. Είμαι μαζί σου στο γεγονός ότι νιώθω ότι θα γυρίσει. Αυτό έχει νιάξιμο για σένα, σαφέστατα και έχει τύψει. Όταν ερωτεύεσαι. Αυτή η θολούρα δεν σε αφήνει να σκεφτεί τι τύψει. Το κάνει λίγο έτσι, τάξη, τάξη μετά. Τώρα περνάω ωραία, τώρα είμαι. Είναι πάρα, πληγωτικό, πάρα πολύ πληγωτικό για τον άνθρωπο που μένει πίσω, που δεν καταλαβαίνει πότε γίνανε όλα αυτά, γιατί δεν έχει κάποια ροή. Δεν είναι ήμασταν καλά, είμαστε λιγότερο, δεν κάνουμε σεξ, δεν μου μιλάει, τσακωνόμαστε πολύ. Αυτό δεν σε αγαπάω πια. Είναι καλά, κανονικά δεν σε αγαπάω πια. Είναι πολύ απότομη αυτή η μετάβαση. Λογικό να έχει πάθει τσότσο κορίτσι μου καλό. Και εγωιστικά και συναισθηματικά. Και, 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 δηλαδή. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Καταλαβαίνω επειδή είναι γάμο και τα λοιπά. Έχει υποθεί η ατάκα για διαζύγιο. ή το σκέφτεσαι εσύ μόνη σου. Αυτό δεν θυμάμαι. Ε... Σου Λες αυτό το φοβερό. Είχε, μου, μου είπε θέλει να βρει την ευτυχία του. Την είχε βρει την ευτυχία του μαζί μου αλλά την έχασε. Συγγνώμη κυρία την ευτυχία μπαλάκι του τένις. Αγάπη μου η ευτυχία έχει να κάνει με τον έρωτα. Με τον έρωτα έχει να κάνει η ευτυχία. Ερωτεύτηκε αλλού. Αυτό θεωρώ ότι έγινε. Ή ενθουσιάστηκε και νομίζω ότι είναι ερωτευμένος. Τέσσερις μήνες από το Instagram. Λίγο σου λέω ότι δεν είναι τόσο απλό ότι ο ένα μήνα και θα πει: Αχ, καλά, πάω στη γυναίκα μου. Ε, επειδή την ήξερα. Επειδή την ήξερα, αυτό δεν λέει. Ε, Πού το λέει αυτό. Μια παλιά του συνάδελφου από τη δουλειά από Ελλάδα. Και έχει και μωρό που δεν θέλει αυτός μωρά παλιά του συνάδελφος από Ελλάδα. Αναζωπηράωθηκε κάτι, δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα και τώρα έγινε κάτι, δεν καταλαβαίνω. Μπάς περιπτώση. Αυτός μόνο που πέταγε τυράκια για Ελλάδα ήμουν σίγουρη, θέλω να σου πω βρήκε γκόμενα. Βρήκε γκόμενα. Ε, το καλύτερο που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει και άλλε επιλογέ, είναι να τον αφήσει να φύγει. Ούτε μύρλα, ούτε γκρίνια, ούτε τίποτα, ούτε τηλέφωνα και να του πει σε παρακαλώ. Το μιούτι ήταν εξαιρετική κίνηση. Σε παρακαλούμε, μην με, με, με ανοχλεί. Καλά θα είμαι, μην ανησυχεί για μένα, κάνε τη ζωή σου. Και θα ήθελα λιγάκι να κάνουμε ένα στόπ σε επικοινωνίε. Αυτό πήγε Ελλάδα και ξαναγύρισε. Δεν κατάλαβε εσύ. Λοιπόν, μην του κάνει τον ψυχολόγο. Πήγε σε ψυχολόγο. Ότι θα σε πάρει τηλέφωνο να σου πει ότι. Λέει, έλειπε 15 μέρε και μιλούσε με μηνύματα. Πήγε σε ψυχολόγο. Θέλει να σε φροντίσει να ξέρει ότι είσαι καλά. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται πατέρα. Μπορεί να φροντίσει μόνο στον εαυτό σου. Ούτε να ξέρει αν είσαι καλά. Κάνει μια επιλογή αυτή τη στιγμή. Να πάει εκεί και να σε αφήσει ήσυχη. Κόψε κάθε επικοινωνία. Μην το συνεχίζει αυτό το τι, 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 γιατί αυτό δεν έχει αποκαλακτιστεί ακόμα από σένα. Οπότε αυτά είναι. Ξέρεις, Τυράκι, θέλει τυράκι συνέχεια. Θέλει να ξέρει αν είσαι καλά. Θέλει να αυτό. Θέλει να κρατήσει αυτή η ζωντανή την επικοινωνία. Είναι και αυτή η ανασφάλεια των αντρών. Πάντα το κάνουν αυτό το πράγμα. Όταν αφήνουν μια γυναίκα που έχουν περάσει πράγματα στη ζωή, που έχουν αγαπηθεί πολύ, που είναι καλό άνθρωπο, που τα έχουν βρει, που ξέρουν ότι ταιριάζουν για έναν έρωτα που είναι άγνωστο εκεί. Πα και πέφτει τώρα σε άγνωστα κατατόπια. Έτσι δεν ξέρουμε που πάμε με κλειστά τα μάτια έτσι. Σου λέει, κάτσε τώρα να έχω την καβάτσα μου, να έχω τη μαμά μου δίπλα. Να την προσέχω, να ρωτάω. Έχω τη συνήθειά μου. Με αυτόν τον άνθρωπο έχει ζήσει 10 χρόνια. Είστε μαζί. Έχετε τα, την καθημερινότητά σα. Γνωρίζεστε τα χούγια, τα έτσι, τα γιουβέτσια. Τώρα ξεκινάει από την αρχή κάτι. Ε, γι' αυτό θέλω λίγο. Κόπτω. Μαχαίρι. Μαχαί... Σε, δηλαδή, πραγματικά. Άστον. Άστον, να δει τι θα κάνει μόνο του. Γιατί εδώ πέρα θέλει και υποστήριξη στην καινούργια αγκόμενα σε λίγο, θα σου ζητάει. Δεν είναι υγιέ. Yes, I'm sorry. Υγιέ yes, θα γίνει μετά από τρία-τέσσερα χρόνια να το έχει ξεπεράσει. Και επίση δεν χρειάζεται. Γιατί δεν έχετε παιδί. Δεν έχετε κάτι για να κρατήσετε αυτή την επικοινωνία, να πιεστείτε, να γίνετε φίλοι, συνάδελφοι, ξέρω εγώ, ξαδέρφια, αδέρφια ή οτιδήποτε παλιοί εραστέ ή κάποιο που αγαπούσα κάποτε. Χαίστηκε. Γερνά σελίδα και δεν του ξαναμιλά ποτέ. Δεν Υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δυστυχώ. Δυστυχώ. Πιστεύω ότι θα ξανάρθει κι εγώ. Αν δεν σου ζήτησα, εκτό αν είναι κάποιο θέμα που να σου στείλει μήνυμα και να σου πει κάτι για διαζύγιο. Εμ, εγώ θα το ξεκίναγα μου το διαζύγιο. Μπε στη διαδικασία, κόβε. Κόβε του λόρου αριστερά-δεξιά. Κανένα λόγο, μην του αφήσει κανένα αίτιο για επικοινωνία. Θέλει να μετακομίσει μόνιμα η Ελλάδα. Όταν γυρνάει από την Ελλάδα, μένει μαζί σου. Δεν καταλαβαίνω. Κάνε μα μια. Ένα follow-up. Γιατί αν αφ... τον αφήνει και πηγαίνει η Ελλάδα, μένει 20 μέρε με την κόμενα, έρχεται σε σένα 20 μέρε και τον φιλοξένει. Του κάνει μετά. I'm sorry. Όχι, 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 όχι. Αυτό δεν είναι χωρίζω. Αυτό είναι πειρά άδεια. Να έχω πολλέ γκόμενε. Και τι ήταν αυτό, σου είπε ότι δεν μπορεί να σα μοιράζεται εσύ, του είπε να κάνετε και ελεύθερη σχέση. Α, το θέμα είναι δεν μπορεί να μα μοιράζεται, δηλαδή να έχει ελεύθερη σχέση μαζί του εσύ και αυτό. Ε, φοβάται το ότι εσύ θα πα και με άλλου στο ελεύθερη σχέση. Αν δεν σε θέλει, σε απορρίπτει για, για άλλη γυναίκα, άμα να μην πει και τη ζωή σου. Όχι, κανένα μήματρο. Θα με έναν άνθρωπο ε, ε, και του προτείνει εσύ... ότι οκ, okay, είσαι και με αυτήν, είσαι και με μένα. Γιατί, τι ανάγκη είναι αυτή να μην το χάσει; το κελεπούρι. Αυτός λέει παιδί μου ερωτεύτηκε αλλού. Τι να κάνεις εσύ την καβάτζα, επίσημα με, τη, με τον τίτλο της γυναίκας... Ε, και άλλη επίσημα τον τίτλο της ερωμένης... Εσύ έκανε τον ψυχολόγο του, α πούμε. Και δεν με βρίσκεσαι έναν γκόμενο, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Όχι τώρα, αυτά είναι μαλακίε. Αυτ, αυτό, είναι χειριστικό άνθρωπο. Πρόσεχε. Μιλάμε για χειρισμό καταπληκτικό, ε. Μη σε βάλει να το, να, να, να πη, τον πηγαίνω, φέρνει στα αεροδρόμια και. Αχ, του ξέρω αυτού. Πόπο του ξέρω. Πόπο, που στο φέρουν και λάου λάου και σου λένε μωρέ εσένα αγαπάω αλλά δεν... Τε... τώρα και... Φτώ. Δηλαδή υπάρχει ένας χειρισμός για να κρατήσει όλο αυτό το πυρήνα του. τον από παντού. Κοπέλα μου καλή, τον από παντού. Είναι πονετικό, το ξέρω. Δεν έχεις να κερδίσεις κάτι άλλο. Δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα άλλο από αυτό. Επίσης, μια πολύ ωραία πρόταση είναι να κάνεις και εσύ λίγο ψυχοθεραπεία. Βιένι, δεν είσαι όνειρο. Από τη Βιέννη. Από τη Βιέννη, από το λαπτοπάκι σου. Μερικέ φορέ, όταν χωρίζουμε και έχουμε δύσκολου χωρισμού, και αυτό είναι χωρισμό ζωή, α πούμε για σένα πρέπει να ήταν σχέση ζωή, ε, και σοκαριστικό κτλ. Μπορεί να πάρει τη γνώμη ενό ειδικού, γιατί όχι. Πώ θα το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Βιέννη, Βιέννη, ανοίγω λάπτο, μπαίνω. Highwell στην πλατφόρμα, κάνω τα, τα απαραίτητα, με ματσάρουν ε, και μιλά, κάνει ψυχοθεραπεία. Στη γλώσσα σου. Γιατί είσαι στη Βιέννη, που να τρέχει τώρα, α να βρει κάποιο ψυχολόγο. Ποιο θα σου προτείνει, τι θα κάνει, τι είναι αυτό. Ε, Μπορεί να το κάνει και αυτό, δηλαδή γενικά ο κόσμο που είναι στο εξωτερικό είναι ό,τι πιο βολικό. Αυτό το πράγμα. Από το σπίτι σου, από το κρεβατάκι σου, από το γραφιάκι σου, υπάρχει μια υποστήριξη. Γενικώ, παιδιά, αυτό, αυτό είναι μια πάρα πολύ εύκολη λύση. Καταλαβαίνω την ανάγκη του να πα κοντά. Ε, να κάνεις διαζώσεις γιατί είναι η άλλη επαφή κλέψει βλέπεις και το σώμα την έκφραση το πως θα τα κάνει νιώθεις την ενέργεια καλύτερα αλλά παιδιά πια ε, το διαδικτυακό εδώ γίνονται διαδικτυακά meeting εδώ γίνονται συνεντεύξεις διαδικτυακές ε, μαθήματα διαδικτυακά γίνονται τα πάντα είναι δεν είναι το ίδιο σαν αίσθηση αλλά δεν, εν πάση περιπτώσει μπορεί να, να κάνεις πράγματα που δεν, δεν δίνασαι αυτή τη στιγμή ρε παιδάκι μου δεν είσαι στην Ελλάδα δεν είσαι ε, πίνε δουλεύεις εκεί εσύ είσαι εκεί άλλοι σπουδάζουν που να τρέχουν ας πούμε οι άνθρωποι ειδικά από το εξωτερικό ή οι άνθρωποι που μένουν στην επαρχία είναι πολύ περιορισμένα του που θα πας Ποιο, είναι τρει οι ψυχολόγοι, α πούμε. Πόσοι να είναι, Φερρυπίν, σε κάποια επαρχία. Να μπορεί να έχει προοπτικέ άλλε. Επίση, υπάρχουν άνθρωποι που οι παιδιά πραγματικά έχουν αγοραφοβία. Είναι το πρόβλημά του. Δεν θέλουν να βγαίνουν έξω, δεν θέλουν να πηγαίνουν από κοντά. Ντρέπονται, κοιτάνε τα πατώματα. Δεν είναι πολύ πιο εύκολο αυτό. Ε, Χωρί άγχο. Επίση, δεν προλαβαίνει. Εγώ θυμάμαι ότι μονίμω ήμουνα με το ρολόι στο χέρι και έτρεχα σαν την τρελίκια. Αν είχε κίνηση, έχανα 10 λεπτά τα οποία. Συσχρεώνει την ψυχοθεραπεία, δεν έχει σημασία. Δεν θα πα την ώρα σου εσύ που γουστάρισα. Μωρέ, άρισε λίγο το λεωφορείο. Δεν έχει τέτοια. Είναι η ώρα συγκεκριμένη. Οπότε λύνει κάποια σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά. Δοκιμάστε το παιδιά. Σολομού 15, έκπτωση 15%. 100, στο πρώτο σα πακέτο. Και θα δείτε τι ωραία. Θα προχωρήσω. Τι θα πει η κοινωνία. Μη με τώρα, σε παρακαλώ. Με αυτέ τι μαλακίε. Το κομμάτι μου, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό, τι θα πει η κοινωνία. Κάποιο χέστηκε. Γεια σου Θεότητα, Ολύμπια Θεά. Α, Μαρία. Αγαπώ πολύ τα πότκα σου και αποφάσισα να σου στείλω και εγώ την ιστορία μου. Ακολουθεί λοιπόν σε ντονάκι. Πρωτίστω να αναφέρω κάτι που παίζει ρόλο στην ιστορία. Εγώ είμαι τραν κοπέλα τραν κοπέλα. Μάλιστα, ξεκίνησα τη φιλομετάβασή μου στα 15 και ω αποτέλεσμα αυτού φαίνομαι σαν βιολογική κοπέλα. Πράγμα που στην ερωτική μου ζωή είναι κάπω τρίκη. Ναι, βέβαια. Γιατί όταν μιλάω με κάποιον, έρχεται πάντα στιγμή που πρέπει να του το πω. <coughs> Αν δεν έχω καταλάβει κάτι. Φιλομετάβαση. Φιλομετάβαση σημαίνει ότι ε, έχει κάνει και επέμβαση το κορίτσι. <coughs> Δηλαδή, γιατί φαντάζομαι, δεν ξέρω και τόσο δυστυχώ ή ευτυχώ, τα μαθαίνω μου σιγά σιγά. Η φιλομετάβαση έχει μέσα σίγουρα ορμονι... ορμονοθεραπεία, έτσι, και σίγουρα έχει και κάποια επέμβαση. Δηλαδή, ήσουν αγόρι, έγινε κορίτσι. Μάλλον ήσουν κορίτσι πάντα. Ε, αλλά και εμφανισιακά τώρα. Άρα σημαίνει κάποιο στήθο, ε, δεν ξέρω αν έχεις αφαίρεσει το μόριο, το αντρικό. Αυτό εννοώ. Γιατί λες πρέπει να του το πω. Θα μου πεις και όλα τέλεια να ήταν και να τα έχεις φτιάξει όπως πρέπει να δείχνουν. Ε, πάλι θα πρέπει να το πεις. Απλά αναρωτιέμαι αν πρέπει να το πεις για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αυτό. Το Μάιο αυτού του χρόνου λοιπόν αποφάσισα να κατεβάσω ένα γνωστό dating app. Και στο προφίλ μου... Το έκανα γνωστό ότι είμαι τραν. Πολύ ωραίο, το καλύτερο. Έτσι με όσου έκανα ματ να το γνώριζαν εξ αρχή να προσπερνούσαμε αυτή τη συζήτηση. Έτσι λοιπόν γνώρισα ένα νεαρό στην ηλικία μου. Άραβα. Κούκλο, γυμνασμένο, γοητευτικό και και, και μπράβο. Όλο αυτό ξεκίνησε ω κάτι σεξουαλικό. Δεν κάτσαμε ποτέ να συζητήσουμε τι και πώ ή τι θέλει ο καθένα. Επειδή ο μήνε συνεχόμανα βγαίναμε κάθε εβδομάδα. Κάναμε απίστευτο σεξ, τύπου τέτοιου οργανισμού δεν έχω ξαναβιώσει. Υπήρχε απίστευτη χημεία, αλλά και σαν προσωπικότητε είχαμε αρκετή χημεία. Εγώ συνειδητοποίησα σιγά σιγά ότι αναπτύσσω συναισθήματα. Αλλά δεν μπήκα ποτέ στη διασκασία να το πω. Απλά έκανα ζήλιε, νευρίαζα με το παραμικρό κουλούπου, που. κακό. Βέβαια, βλέπα και από μεριά του ότι άλλαξε η συμπεριφορά του. Γινόταν όλο και πιο τρυφερό, ρομαντικό. Ήθελε να μιλάμε περισσότερο. Συγκεκριμένα, μια μέρα μου πρότεινε να δούμε ταινία, χωρί να κάνουμε σεξ, απλά να περάσουμε χρόνο μαζί. Μια μέρα λοιπόν που είπαμε να βρεθούμε, του έστειλα να του πω ότι θα ετοιμαστώ και θα πάω στο σπίτι του. Μου απάντησε ότι είναι με κάτι φίλου του, εκτό πόλη και δεν ξέρει πότε θα γυρίσει. Εγώ νευρίασα γιατί υποτίθεται ότι είχαμε πει ότι θα βγούμε και αυτό κανόνισε κάτι άλλο. Μου στέλνει την άλλη μέρα λέγοντα μου συγγνώμη και δεν μπόρεσε να γυρίσει και το απάντησα απλά εγώ συγγνώμη που σπαταλώ το χρόνο μου μαζί σου. Και τον έκανα blog. Βρε παιδί μου. Γιατί. Λίγε μέρε μετά με πήρε τηλέφωνο να μιλήσουμε και βρεθήκαμε και μιλήσαμε, περάσαμε το βράδυ μαζί, αλλά δεν κάναμε σεξ. Εγώ του είπα ότι θέλω κάτι σοβαρό και ότι ψάχνουμε κάτι σταθερό αυτό το διάστημα και η απάντησή του με τη συνασχέτησε. Είπε: οκ, okay, μπορούμε να δούμε πώ θα πάει. Μια εβδομάδα μετά αποφάσισα να, κάνω, να πάω κάμπινγκ με κάτι γνωστού και είπα να τον πάρω τηλέφωνο. Να τον ρωτήσω αν θέλει να έρθει, δεν του σήκωσε ποτέ. Μια εβδομάδα μετά στο άκυρο, και ενώ είχα ξεχ... Τον είχα ξεχάσει και είπε ότι δεν πάει άλλο, με παίρνει τηλέφωνο κλέγοντα. Εγώ σοκαρίστηκα. Μου είπε ότι κάποιο άγνωστο στα social media τον απειλούσε να πει στου γονεί του και στην οικογένειά του ότι αυτό πάει με τραν. Εγώ του λέω που είναι το πρόβλημα και μου απάντησε ότι θα καταστραφεί η ζωή του αν το μάθουν. Ένα μικρό context, μένω Γερμανία και αυτό είναι από τη Συρία με γονεί μουσουλμάνου και υποθέτω θρήσκου. Με ρώτησαν αν ήμουν εγώ αυτό το άτομο, το πάτησε ότι με ξέρει και ξέρει ότι δεν θα έπεφτα ποτέ σε τέτοιο επίπεδο. Δεν ήθελε, δεν ήθελε, δεν θα καθόμουν να ασχοληθώ. Δεν ξέρω, Μαρία. Εγώ πάντω συναχωρήθηκα με αυτό το τηλεφώνημα. Ένιωσα άσχημα και κατάλαβα ότι αυτό που τον κρατάει πίσω είναι ο φόβο για το τι θα πει η κοινωνία, τι θα πούν οι γονεί, οι συγγενεί. Πολύ λυπάμαι που είναι έτσι η κοινωνία, αλλά ποτέ δεν ένιωσα θύμα. Ζω τη ζωή μου όπω μου αρέσει και δεν με νοιάζει τι θα πει κανεί. σω απλά δεν του αρέσω αρκετά, ίσω δεν με ερωτεύτηκε ποτέ, δεν ξέρω. Εσύ τι πιστεύει. Συγγνώμη για του εντονάκι. Είμαι άτομο που μπαίνω πάντα σε λεπτομέρειε. Σε φιλό, ελπίζω να είσαι πάντα καλά γιατί το αξίζει. Αγάπη. Μένει Γερμανία. Όλα αυτά που συνέβαιναν. Δεν συμβαίνουν αυτά εδώ. Συμβαίνουν στη Γερμανία όλα αυτά. Και αυτό είναι εντάξει. Από ναι. Α συμβαίνουν στη Γερμανία όλα αυτά, γιατί αν μου λήγε εδώ, θα το καταλάβαινα απόλυτα όλο αυτό το πράγμα. Θα πω πρώτα, άκου, αγάπη, θα σου πω το πρώτα το εξή. Θεωρώ. Καλά, α, 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 αυτό το μήνυμα στα social, δηλαδή, είναι. πιο Ποιο το έστειλε και γιατί. Α πούμε, η πρώτη μου απορία είναι αυτή. Αν βγαίνετε πολύ μαζί, αν εσύ έχει κάποιον πρώην αν έχεις τίποτα φίλους φίλες Αυτό ε, Ποιος να του στείλει που ξέρει Εσένα Από σένα είναι αυτό Από κύκλο δικό σου Η λογική είναι Γιατί <χαμώ το> Αυτό είναι μεγάλη μαλακία Ας το αφήσουμε για το τέλος Γιατί αυτό προέκυψε μετά Μετά από όλη την κουβέντα <χαμώ> Του κάνεις λίγο στρίμωγμα θα κλώτσαγα κι εγώ. Πρόσεξε, ναι, έχετε βρεθεί, έχετε κάνει ό,τι έχετε κάνει, είναι dating app. Έτσι, να το βάλουμε κι αυτό στην εξίσωση. Τα dating app είναι, είναι πολύ σαφές τι είναι. Όχι ότι δεν μπορεί να εξελιχθούν σε κάτι άλλο, μπορούν κάποιες φορές, αλλά είναι σαφές τι είναι το dating app. Βρεθήκαμε εδώ να κάνουμε σεξ. Οκ. Okay. Είχατε χημεία, συνεχόμενα βγαίνατε κάθε εβδομάδα, κάνατε πάρα πολύ σεξ, πάρα πολύ ωραία, περνάγατε καλά. Ε, γιατί στους δύο μήνες εσύ έκανες ζήλιας, νευρίαζες με το παραμικρό. Πώς ξαφνικά εγώ κάνω έτοιμα σε dating up Να μου έρθει ο ωραίος Άραβας και να κάνουμε το τέλειο σεξ και μέσα σε δύο μήνες δεν με πήρε τηλέφωνο. Γιατί μου έκανε αυτό. Πού κοίταξε, Πού πήγε το βράδυ, Γιατί. Γιατί. Δεν ξέ, οι δύο μήνε. Θα μου πει, είναι αρχή, είναι εκεί που το πράγμα φουντώνει, είναι. Νιώθουμε λίγο μια λάχα, έχουμε το καινούριο. λες τώρα προχωράει αυτό, δεν προχωράει αυτό, κάτι γίνεται, κάτι δεν γίνεται. Είδατε τι ταινιούλε σα, κάτσατε λίγο, συζητήσατε κτλ. Ουσιαστικά δεν έχετε πει κάτι μέσα στις κουβέντες που έχετε κάνει. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Αλλά δεν έχετε υπογράψει κάτι. Δεν έχετε πει τι ωραία ε, νομίζω ότι την έχω πατήσει μαζί σου ή, σε γουστάρω ή θέλω να περνάμε κι άλλο χρόνο μαζί ή να δούμε που θα πάει ή οτιδήποτε. Εξού και η τελευταία ατάκα στο να δούμε πώς θα πάει μεταξύ μας. Δεν ξέρουμε. Άμα μέσα πριν αρχίσουν αυτά να σταθεροποιούνται λίγο, γιατί τους δύο μήνες και ειδικά από dating up ακούγεται λίγο φλού. Είναι λίγο φλου. Είναι λίγο χαλαρό. Θα μου πει πώ θα πάμε από το χαλαρό στο λίγο πιο σταθερό, γιατί εγώ κυρία μου ερωτεύομαι σιγά-σιγά. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Υπία. Υπία. Σίγουρα όχι με το που ήσουν και γιατί άργησε. Και γιατί δεν με πει τηλέφωνο. Και ψυκώθηκε και με το. Αυτό σ... ε, και σε κάνω μπλοκ. Τι είναι αυτό καλά. Δεν είμαστε καλά. Πώ Δεν λέει. Όχι, εγώ είμαι πολύ κατά αυτού. Πολύ. Δηλαδή, ναι, βάζει κάποια όρια άγαρμα έτσι. Ατσαλά. Και ο άλλο, δηλαδή, εγώ θα φεύγα. Δεν θα σε έπαιρνα καν να σου πω ότι μου στείλανε μήνυμα. Δηλαδή, αυτό επήρε να σου πει ότι του στείλανε ένα μήνυμα, το και το, και ρώτησε εσύ. Που σημαίνει ότι σε έχει κάνει. Που σημαίνει ότι λίγο τον έχει πρίξει και δεν το έχει καταλάβει, κορίτσι μου καλό. Του έχει πρίξει τα παπάρια λίγο, τη ζηλιά. Αν με καταλαβαίνει. Από τα συμφραζόμενα, αυτό καταλαβαίνω. Μπορούμε να δούμε πώς θα πάει. Του είπε ότι ψάχνεις από το τηλέφωνο επειδή αυτό σηκώθηκε και έφυγε με τους φίλους. Γιατί να μην πάει. Σου είπε συγγνώμη, θα τα πούμε, ξέρω εγώ. Εσύ, όταν βλέπει μια τέτοια συμπεριφορά και τη θεωρεί φτύσιμο, ή λε, α, ο τύπο να αλλού. Τι μπλοκ, τι νόμιζα αυτό, συγγνώμη που σπαταλάω το χρόνο μαζί σου, γκομενιέ τέτοιε μην τι κάνει. Λε, οκ. Okay. Και την επόμενη φορά που σε παίρνει τηλέφωνο, δεν το σηκώνει. Και να σε ξαναπάρει τηλέφωνο, δεν το σηκώνει. Και να σου στείλει γραπτό μήνυμα, ε, κάποια στιγμή, όταν αποφασίσει εσύ, α μετά από τρει μέρε που σε κυνηγάει να το σηκώσει και σου στέλνει μηνύματα, απαντά. Είχα πάει κι εγώ ένα τριήμερο μωρέ. Καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα που συμβαίνει κάτι και φουντώνουμε και παθαίνουμε και είμαστε. Είναι εδώ! Είναι εδώ! Λες, και βγαίνει παπάντζα από το στόμα. Και με, μετά είναι. Ακούγεται τόσο. Εγώ τώρα που το διαβάζω. Εγώ σου λέω που το διαβάζω, θα είχα φύγει. Δεν θα είχα απαντήσει ποτέ. Ούτε θα σου ξανά ένα μήνυμα. Τι λε, παιδί μου, από πού και σπου θα μου πει τι θα κάνω. Επειδή δύο μήνε πηδηχτήκαμε, α πούμε, και είδαμε μισή ταινία. Ξαφνικά είναι σχέση. Μπορεί να μην είναι. Άστο να δει πώ θα πάει. Πώ προεξοφλεί κάτι. Τώρα αυτό ένιωσε απειλή. Χέστηκε πάνω του. Συνήθω αυτό που κάνουμε οι γυναίκε αρκετέ φορέ, α πούμε, και ξαφνικά αρχίζει ένα περίεργο έλεγχο. Εκεί, μέχρι του πέντε μήνε, πρέπει να παρατηρεί λίγο. Όταν υπάρχουν τέτοια, μία βρισκόμαστε, μία δεν βρισκόμαστε. Πρέπει να παρατηρεί. Και όχι να περιμένει πότε θα το καυλώσει αυτό να σε πάρει τηλέφωνο. Μετά από μία εβδομάδα μου στείλει μήνυμα, μετά από τα μία εβδομάδα μου. Αλήθεια. Και κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα τι κάνει. Ας, αυτά όμω. Δεν έχουν νόημα να τα πει. Αυτά τα λέμε καυλάδα μεταξύ μα. Να είχαμε να λέγαμε. Στο τι θα πει αυτόν. Πολύ συγκεκριμένο. Πολύ συγκεκριμένο. Α, σ' αρέσει να εξαφανίζει σε τρία ημερά. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν θα το πούμε. Κάτι άλλο θα κάνουμε. Θα εξαφανιστώ κι εγώ. Και αυτό παιδικό είναι. Το πιο σωστό είναι εκείνη την ώρα να του πει να σου πω κάτι. Δεν. Ε... δεν ξέρω πώ να σκεφτώ για αυτή τη συμπεριφορά. Δεν μ' άρεσε. Προφανώ φαντάζομαι ότι. Ε... δεν θεωρεί ότι κάτι συμβαίνει σημαντικό μεταξύ μα ή δεν με γουστάρει αρκετά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. It's okay. Απλά το αναφέρω γιατί αυτή την αίσθηση μου έδωσε, ε, να ξέρω σε τι επίπεδο είμαστε. Πολύ ήρεμα. Πολύ ήρεμα. Και μη σου πω ότι δεν χρειάζεται και αυτό καν. Ο άνθρωπο που δείχνει μια συμπεριφορά, δείχνει μια συμπεριφορά. Τι να το ρωτήσει, Γιατί έφυγε ε, και εμένα δεν με πήρε ή δεν μου το πες. Γιατί έτσι εγώ Οι πράξει είναι πολύ πιο συγκεκριμένε από τα λόγια, παιδιά. Η πράξη του ανθρώπου δεν, φτάνει, δεν με νοιάζει καθόλου να φύγει μια εβδομάδα και να γυρίσει μετά και να σου λέει Αγάπη μου και κατάλαβα στα αρχίδια μου. Φεύγει και δεν μου το λε. Προτιμά να βγει μόνο σου παρά να είσαι μαζί μου. Και αυτό θα συμβεί. Μία θα βγει με του φίλου, μία θα βγουν παρέα, μία θα πάμε κάπου όλοι μαζί, μία θα πάμε εμεί εκδρομή, μία θα πα μόνο σου. Αλλά αυτό το τύπο αποφασίζω και λέω και κάνω γιατί δεν νιώθει καμία δέσμευση. Το θέμα τώρα με το μήνυμα κάποιο άγνωστο στα social να Αυτά συμβαίνουν πολύ συχνά. Κάποιο γνωστό σου ή γνωστό του που το μάθε σε ένα, με ένα ψεύτικο προφίλ του στέλνει απειλέ για να τον κάνει να πάνω του, γιατί προφανώ μπορεί να είναι από πολύ θρησκόληπτη οικογένεια ή να έχουν πρόβλημα ή να είναι πάρα πολύ, α πούμε, οι γονεί συγκεκριμένοι. Δεν καταλαβαίνω ηλικίε εγώ καθόλου αυτή τη στιγμή τι μιλάμε. Ε, και βέβαια είναι, είναι λόγος να στεναχωρηθείς, γιατί σε προσβάλλει όλο αυτό, προσβάλλει την ύπαρξή σου. Αλλά νομίζω ότι εσύ ξέρει καλύτερα από μένα και από όλους μας, εμ, τι, 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 τι κοινωνική ας πούμε περιθωριοποίηση δημιουργεί, έχουν τα τρανς άτομα. Δηλαδή... Πιστεύω ότι εσύ το έχει ζήσει. Αν και μπορεί να είσαι επειδή είσαι από Γερμανία και είσαι στη Γερμανία, μπορεί να έχει μεγαλώσει τελείω αλλιώ. Μπορεί οι γονεί σου να Μπορεί η κοινωνία εκεί πέρα, η τριγύρωση. Οι άνθρωποι που σε περιβάλλουν εννοώ να είναι. Way to go. Και να μην καταλαβαίνει τι γίνεται παρά έξω. ή να μην θε να δει τι γίνεται παρά έξω. Να μην σε αφορά και καλά κάνει. Παρόλα αυτά. Σοβαρό θέμα. Εννοείται θα τον νιτζάρουνε. Δεν πανάτανε από την πιο φιλελεύθερη οικογένεια ή όχι Άραβας ή όχι Μουσουλμάνος. Εννοείται, παιδί μου. Δεν είναι αυτό. Το ότι έχουν γίνει κάποια βήματα κοινωνικά και ότι πια υπάρχει και κάποια γνώση, υπάρχει, δεν υπάρχει το τεράστιο αυτό ζήτημα το ταμπού, υπά, γιατί ταμπού υπάρχει ακόμα, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν το έχει νιώσει εσύ στη ζωή σου ότι θα έχει πρόβλημα με αυτό το θέμα. Ότι αυ αυτόματα δηλαδή σε κοιτάνε κάπω περίεργα. Οι, ε, οι άντρε, α πούμε, λένε: Οπα, μην με πούνε και γκέι. Δεν, δε, 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 γιατί εγώ τα ξέρω κάτι τέτοια, έχω ακούσει πολύ ωραία πράγματα και ωραίε ιστορίε. Πάντα θα έχει αυτό το θέμα, νιώθω. Εκτό πραγματικά σου λέω, αν εκεί που ζει. Βέβαια, Γερμανία δεν ξέρω. Αν μου πει ότι μένεις και Βρελίνα, θα σου πω, αλλά γιατί να έχει πρόβλημα. έχω μια αίσθηση απ, έξω ότι είναι πολύ πιο, πιο χωρημένα τα πράγματα, α πούμε. Πολύ πιο. Γιατί σε ρώτησαν τόσο λες εσύ το μήνυμα. Αυτός κάτι έχει καταλάβει πολύ λάθος ή εσύ τον έχει πάρα πολύ και σε γουστάρει και θα φύγει όπου φύγει φύγει είναι περίεργο που σου λέω ότι ένα 80% της συμπεριφοράς το οφείλεται σε σένα αλλά νομίζω πως ναι δεν ξέρεις ξεστή πρέπει να αφουγκράζεσαι λίγο την κατάσταση έστω ότι άλλος ευθύνει γιατί φωνάζεις εσύ το τηλέφωνο μη με ευθύνεις τι απαιτεί, να μη σε φτύσει αυτός που σε ευθύνει που δεν σε παίρνει τηλέφωνο τι θα κάνει με το να τον μαλώσει, να τον βρει, να του πει δεν είμαι ηλίθεια, το κατάλαβα. Μάλιστα. Το μούγκα, το ζίπετ, σε αυτέ τι περιπτώσει δεν είναι κοτιά, είναι ξυπνάδα. Ε, θα εκτεθούν από μόνοι του. Και να, τους, να πει στον άνθρωπο ο οποίο προτιμάει να πάει και φεύγει, δεν σε παίρνει ή περνάει μια εβδομάδα και δεν σε παίρνει τηλέφωνο, να του πει. Γιατί δεν με πήρε. Ναι, So fucking what. <coughs> και το κάνει αυτό. Έχει κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό σου πει: Πώ, πώ, τώρα που μου το είπε, τώρα κατάλαβα πως ότι θέλω. Όχι. Σύμφωνα με τι πράξει, υπάρχει δράση και αντίδραση. Σαφέστατα έχει νεύρα και θε να τον μπλακώσει το ξέρω. Εννοείται. Πώ φέρεσαι όμω είναι. Γενικά οι ζήλια και το να διεκδικείς κάτι δεν σημαίνει ότι είσαι εκτιτικό οπωσδήποτε, ότι ε, θα κάνει, θα γίνει. Ρε παιδί μου, θα ξεκατηνιαστεί, α πούμε, για να το πετύχει. Να του την πει. να του την πει με πράξει. Να καταλάβει από το ύφο σου. Να καταλάβει από τον τρόπο από πότε θα ξαναπαντήσει. Μπορεί αυτό να φεύγει μια εβδομάδα ή να κάνει μια εβδομάδα να σου στείλει και όταν σου στέλνει να τον βρίζει. Πού ήσουνα. Γιατί δεν έστειλε. Μην απαντήσει ποτέ. Κάτσε να δούμε, σε θέλει ή δεν σε θέλει. Γιατί μπορεί να είναι πάρα... Εγώ πιστεύω ότι έχει εγκλωβιστεί πάρα πολύ στο ωραίο κρεβάτι σας. Και έχει φοβηθεί με όλο το άλλο κομμάτι. Και φοβάται μην του κατσικωθεί. Αυτό νιώθω. Ότι τώρα ξαφνικά εγώ θα κάνω σχέση αυτό. Φοβάται τον κόσμο, φοβάται την κοινωνία. Σαφέστατα. αφέστατα. Αλλά το πιο... Εγώ πιστεύω ότι το νούμερο ένα πρόβλημα ήταν ο τρόπο που τον διεκδίκησε και ο τρόπο που του την είπε. Αυτό ήταν το λάθο. Εκεί πρέπει να έχει χάσει το παιχνιδάκι λίγο. Δεν ξέρω, λε, ίσω δεν του αρέσει αρκετά, ίσω δεν με ρωτεύτηκε ποτέ. Ε, δεν ξέρω πόσο καιρό τραβάει αυτό για να σε έχει ερωτευτεί. Εσύ καταλαβαίνει. Εσύ μπορεί να καταλάβει. Σε γούσταρε πολύ. Εγώ έτσι νιώθω. Γιατί αν ήταν άνθρωπο τον οποίο τον ενοχλούσε το κομμάτι. Τη ε, της φιλομετάβασης δεν είχε καταλάβει ε, ότι το έχει συμβεί αυτό σε τρανς δηλαδή άτομο ε, και το έλεγε το έλεγε χίλια συγγνώμη δεν μπορώ υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι χίλια συγγνώμη δεν, δεν νιώθω κάπως δεν νιώθω δεν έχουμε ακόμη όλοι αποσαφηνίσει πράγματα στο κεφάλι μας δεν έχουμε εξοικειωθεί με αυτό το κομμάτι καθόλου Και βέβαια, αν είχε κάποια αρχίδια ή αν ας πούμε, δεν ήταν από κοινωνία, οικογένεια, αυτό. Δεν ξέρω, έπρεπε να απαντήσει σε αυτό το μήνυμα και να πει: Ναι, ρε, τι θε, έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά υπάρχει αυτό ο φόβο με το άγνωστο. Δεν ξέρει ποιο το έχει στείλει, δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει, δεν ξέρει τι κακία υπάρχει στον άνθρωπο και γιατί να του το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή είναι η απορία μου και γιατί να πιστέψει ότι το κάνεις εσύ. Πάει να πει ότι κάπως τον έχεις πιέσει. Κάτσε λίγο πίσω, φτύστον λίγο, δεν σαν θα επιστρέψει και σταμάτα το ύφος τα μηνύματα. Σταμάτα το ύφος. Ξαφνικά είσαι η θυμωμένη σύζυγος. Δύο μήνες είστε καλέ μαζί και δεν ξέρουμε καλά καλά τι γίνεται. Πέρα από το ένα καλό σεξ. Για να δούμε καλά, αυτή η κοινωνία θα αργήσει πάρα πολύ να αποδεχτεί κάποια πράγματα και να τα θεωρούμε φυσιολογικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Μη σου κάνει καμία εντύπωση. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Γερμανία. Ξαναλέω, εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Εδώ ακόμη λέμε του γκέι, άμα την μπουστάρα και τα τέτοια. Δηλαδή είναι. Άστο, κορίτσι μου καλό. Άστο τώρα. Δεν το συζητώ. Είναι μαύρο χάλι. Και μπορεί να. Δεν ξέρω. Εγώ πάντα πίστευα ότι είναι μειονότητα. Όχι γκέι, αυτοί που βρίσκουν του γκέι και του τραν, τα τραν άτομα, αλλά πιστεύω ότι είναι μειονότητα. Γιατί ξέρει κάτι, εμεί εδώ στην Αθήνα και γενικά και οι καλλιτέχνε περισσότερο είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί. Δεν είμαστε μόνοι μα. Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλε περιοχέ στην Αθήνα, όπω λέμε η Αμερική, δεν είναι η Νέα Υόρκη και το λέει. Υπάρχουν 50 πολιτείε που βγάζουν, α πούμε, τον Τραμπ. Οπότε μην βλέπουμε τα παραπάνω. Και τα social και όλα αυτά τα blogs που είναι για τι γυναίκε, για τα τραν άτομα, για LGBTQ, για για για. Είμαστε δέκα. Η υπόλοιποι. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Και αυτοί που καμώνονται ότι δεν έχουν θέμα, έχουν θέμα. Όλοι έχουν θέμα. Έχουν θέμα, έχουν θέμα. Ναι, είναι, είναι μεγάλο το. Εσεί να μην έχετε θέμα. Είναι το θέμα. Οι άλλε έχουν, έχουν δικό του πρόβλημα. Δεν σα αφορά. Εγώ νομίζω ότι λίγο πρέπει να χαλαρώσει, να το δει λίγο πιο από απόσταση. Μην κάνει αυτό, έλα τον βρήκα, τον θέλω τώρα. Είναι λίγο απειλητικό. Και μπήκε πολύ δυναμικά, έργα μου, με την κακή έννοια. Του την είπε πολύ. ήπια, ήπια, ήπια. Σε αυτήν, γεια σου. Άστον και εσύ, στο διαβάστηκε μια εβδομάδα. Τι μπλοκ σε μπλοκ και μπουρδε και χαζά, τι είναι αυτά, αυτά, τι είναι, πώ χονονίστε, δεν ξέρω κιόλα. Μπορεί να είναι και ηλικιακό, να είστε 22, α πούμε, και εντάξει, λογικό. Αλλά και πάλι, κάνετε διαφορά. <συσίλ>. Πώς η σοφία πια να χωράσει ένα κεφάλι. Τι να πω, ρε παιδάκι μου. Θα βάλω μουσικούλα, ε. Να βάλω λίγο μουσικούλα. I'm of Καλέ, τι ωραία, τώρα θυμάμαι λίγο το καλοκαίρι. Αχ, πού είναι το καλοκαιράκι, πίσω θέλω. Ε, να πάμε σε μια... σε ένα μαγαζί, το οποίο είναι ανοιχτό, άκου τώρα τι σκέφτομαι εγώ και χειμωνιάζει και πάει. Ανοιχτό και να είναι παραθαλάσσιο και να φυσάκι να είμαστε και λίγο με τα μπουφάν και τις μα μας και να παρτάρουμε να χορεύουμε ε, και να έχει κρύο, αλλά να ζεσταθούμε από τον πολύ χορό. Γιατί τώρα αυτό πώ μου ήρθε. Σαν να μην έχω πάει καλοκαίρι, νιώθω. Πραγματικά δεν ξέρω αν εσεί έχετε μπει με τα μπούνια. Εγώ νιώθω, επειδή το, όλο το καλοκαίρι δούλευα on and off. Δηλαδή, πήγα και λίγο τι διακοπέ μου και στα ενδιάμεσα ερχόμουν Αθήνα και δεν ξεκουραζόμουν να πει να. Δούλευα και δούλευα συνέχεια και έκανα πάρα πολλά πράγματα τώρα που να σα τα λέω. Ε, και στι διακοπέ έλεγα: Έχω διακοπέ, να κοιμηθώ. Να πάω εκεί, να πάω εκεί. Γύρισα ρετάλι. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω τι να περιμένω, δεν ξέρω για εσά. Όπω λέμε κάθε Οκτώβρη ή κάθε μετά τα γενεθλιά μου, που ήταν αυτό που περιμέναμε όλοι. Ε, Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα. Το οποίο έχω κάποιε μέρε να πω. Καταρχά τώρα είναι πόσο Οκτώβρη. 10. Θέλω να ενημερώσω ότι 21, γιατί ήταν 14, αλλά το πήγαμε 21. Δεν ξέρω, θα το έχω επικοινωνήσει, φαντάζομαι, μέχρι τότε. Έχω πremδιέρα. Λα, 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 λα. Έχω πρεμιέρα, παιδιά, οπότε όλοι οι άνθρωποι εσείς του πλανήτη μου θέλω να μαζευτείτε και να έρθετε πρώτοι από όλου. Πραγματικά. Και θα καταλάβετε όταν δείτε την παράσταση. Του δικού μου θέλω, του δικού μου θέλω πρώτα. Όλοι οι άνθρωποι εδώ του podcast, του πλανήτη, του δικού μου με το ίδιο μενταλιτέ. Θα καταλάβετε πώ ήρθε αυτό το έργο και κούμπωσε πάνω μου. Είναι κάτι. Ε, είναι ένα έργο τη Λένα Κίτσοπούλου η οποία έκανε και μια τσίτσερη διασκευούλα γιατί το έχει γράψει το 9 ε, για να είναι λίγο πιο σύγχρονο για το 9 δεν είχαμε το social ε, είναι ένα εξαιρετικό είναι μονόλογος οπότε θέλω θέλω έτσι το λέω απ' έξω απ' έξω γιατί νομίζω ότι είναι μια μικρή συνέχεια σε αυτό που κάνουμε εδώ <laughs> πως έγινε αυτό πως κούμπωσε έτσι ε, είναι στο θέατρο μικρό Χόρν. Ξεκινάμε 21 του μηνό, θα παίζω δευτερότητα 8 η ώρα το βράδυ. Ήδρωσα τώρα, υδρο, το, φούντωσα. Το φούντοσα. Το είπα και φούντοσα. Οπότε κανονικά εγώ δεν θα έχω διακοπές, αλλά επειδή δεν παίζω δευτερότριτα, θεωρώ ότι το ενδιάμεσο τα Χριστούγεννα θα σηκωθώ και θα φύγω. Από τώρα, πριν αρχίσω, σκέφτομαι τι διακοπέ. Λαλαλαλαλα. Λα, λα, λα. Ε, όλα καλά θα πάνε, όλα καλά θα πάμε. Peace out, γεια σα. Σα φιλώ, σα αγαπώ. Το καλό να ακούγεται.